γνωρίζουμε και μάλιστα έχει γίνει και πολλή συζήτηση για το 30% επιπλέον στην τιμή του φυσικού αερίου που πληρώνουν οι Έλληνες. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση και εισαγγελική έρευνα για το θέμα, Παναγιώτη. Με βάση τα δημοσιεύματα, Πόπη, να σου πω ότι η εισαγγελία πριν από 3 μήνες έγινε βέβαια αυτό, διέταξε προγραμματική εξέταση σχετικά με την τιμή του αερίου, με αφορμή τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα που αναφέρουν και είναι αληθινά βέβαια ότι η τιμή του φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλότερη στην Ελλάδα. Η επίκουρη εισαγγελέα διαφθοράς, η κυρία Παπανδρέου, διενήργησε έρευνα και κατέληξε καταρχήν στο συμπέρασμα, χωρίς να απαγγείλει κατηγορία όμως, ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι τελείται το αδίκημα της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης, μονοπόλιο δηλαδή να το πω λαϊκά απόπει. Κατόπιν αυτού η εισαγγελέα και λόγω του πλημελματικού χαρακτήρα του αδικήματος έστειλε παραγγελία στην εισαγγελία πρωτοδικών να γίνει έρευνα, η οποία ήδη από τον Οκτώβρη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η διαπραγματεύση μεταξύ των δύο πλευρών? Μεταξύ των δύο πλευρών για το εννοείς για την τιμή του αερίου? Ναι. Δεν το γνωρίζω. Αυτό γνωρίζω σίγουρα όμως ότι όπως θα θυμόμαστε πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είχε παρέμβει και είχε ζητήσει να υπάρξει πτώση της τιμής του φυσικού αερίου κατά τουλάχιστον 20-25% που είναι το παραπάνω το ποσοστό το οποίο πληρώνουμε εμείς στην Ελλάδα. Να σου πω ότι εδώ η ΔΕΠΑ ως εκπρόσωπος της Gazprom στην Ελλάδα έχει το εξής πρόβλημα. Έχει την ευθύνη και είναι υπεύθυνη για τη διαπραγμάτευση των τιμών. Εμφανίζεται λοιπόν ότι να δέχεται τιμή πτώση των τιμών, να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, την ίδια στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή όλες οι αντίστοιχες υπηρεσίες έχουν προχωρήσει δέσμευσης ενέργειας και έχουν πέσει οι τιμές. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ποινικό το θέμα σε πρώτη φάση. Είναι θέμα ουσίας όπως καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί το φυσικό αέριο που είναι κάτι αντίστοιχο με το πετρέλαιο, κατά συνέπεια αφορά τη θέρμανση όλων μας. Μάλιστα, και πόσο μάλλον και τις βιομηχανίες, έτσι. Κύριε Φώσκολε, δεν υπάρχει πολιτική βούληση, είναι θέμα δυναμίας. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει αδυναμία στους μηχανισμούς. Αν υπήρχε πολιτική βούληση, θα τρέχανε αυτά τα πράγματα. Μπορώ να ανοιχτώ λίγο και θα θίξω πολλά πράγματα. Γι' αυτό δεν θέλω. Να τα θίξετε. Εδώ υποτίθεται ότι μας λένε... Είπαμε κάτι ότι η ΔΕΠΑ πηγαίνει στη Ρωσία να διαπραγματευτεί τι... Κανένα δεν λέει ποιο είναι. Οι Ρώσοι μας έχουν εκδίσει, μας έχουν πάρει. Μας έχουν δείξει 30% από 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο επί 15 χρόνια. Έτσι. 6 δισεκατομμύρια. 6 δισεκατομμύρια. Κανένας υπουργός δεν ήξερε ότι οι Ρώσοι υπερκοστολογούσαν το φυσικό αέριο. Πολύ σωστά το λέω. Έχετε απάντηση σε αυτό, κύριε Φώσκολε? Ορίστε. Έχετε απάντηση σε αυτό? Πολιτική πρέπει να τα απαντήσει. Όχι, όχι, αν ξέρει κάτι, απάντηση, αυτό το λέω. Κύριε Φώσκολε, υπάρχει κάτι... Την απάντηση θα τη δώσει η κυρία Παπανδρέου. Πολύ σωστά. Ο εισαγγελέας. Πού είναι ο εισαγγελέας να παρέμβει σε αυτό? Όπως επίσης, κύριε Φώσκολε, στη συμφωνία, αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε το αντισταθμιστικό σε σχέση με αυτό το καπέλο αγροτικών προϊόντων. Εξαγωγής ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη Ρωσία. Τίποτε δεν έγινε. Δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε. Πήραν 6 δις και δεν ξέρω. Δεν τα πήρανε μόνο οι Ρώσοι τα 6 δις. Α, εκεί είναι το θέμα. Οι μίζες που είναι. Εντάξει. Είχαμε βγάλει πρωτοσέλιδο στην Κόντρα Νιούς για τις μίζες στην ενέργεια. Των υδρογόνων ανθράκων και η καθυστέρηση, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, είναι ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου και της έρευνας υδρογόνων ανθράκων. Μάλιστα. Κύριε Φώσκολε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει. Κύριε Φώσκολε, είπατε προηγουμένως ότι τελικά η ΔΕΠΑ πηγαίνει να διαπραγματευτεί τι στη Ρωσία. Το αφήσατε αυτό με ένα ερωτηματικό. Να πέσει η τιμή του εισαγόμενου φυσικού αερίου. Είπαν ότι τα βρήκανε λίγο πολύ. Λένε οι Ρώσοι, αντί να σας υπερκοστολογούμε 40%, θα σας υπερκοστολογούμε 25%. Μα γίνεται. Δεν ξέρω. Οι Ρώσοι, αν δεν γίνεται. Σας ευχαριστούμε. Να τελειώσω με κάτι το οποίο είναι τρομακτικό. Ναι. Με τα χρήματα της υπερκοστολόγησης, η Ρώση τώρα, η Gazprom, θέλει να αγοράσει τη ΔΕΠΑ. Σωστό. Η ΔΕΠΑ θέλει να το αγοράσει με 1.200. Μας φάγανε 6 δις και τώρα θέλουν να πάρουν τη ΔΕΠΑ με 1.200. Και θα έχουν και όφελος, κύριε Φώσκολε. Και θα έχουν όφελος, θα ελέγχουν όλους τους αγωγούς φυσικού αερίου που θα περνάνε από την Ελλάδα. Μάλιστα, κύριε Φώσκολε. Σας ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα εκεί πέρα. Αποκαλυπτικός και θα έχουμε δυνατότητα να ξανακάνουμε εκπομπή, γιατί νομίζω ότι αυτά που ακούγονται σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικά.